Ζητήστε να σου κάνουν μία αντιπρόταση. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Κάνε μας κάτι άλλο διαφορετικό. Δεν μου έγινε καμία αντιπρόταση. Μου είπε ο κ. Σιδέρης ότι είναι η ομάδα του, της ΠΑΕ, Εθνικού Γαζόρου, έχει μάνα τον Γάζορο και παιδί τον Εθνικό. Εκεί λίγο έφερα αντίρρηση και του είπε εγώ είμαι Σεραίος. Ο Σουλούκας είναι Σεραίος. Όλοι είμαστε Σεραίοι. Δεν πρέπει να θέλουμε μόνο για πελάτες τους ανθρώπους των χωριών. Δεν πρέπει να διαχωρίζονται, εδώ είμαστε ένα πράγμα. Πρέπει να τους αγαπάμε και να μας αγαπάνε και να έχουμε ένα όνομα και μία ομάδα. Την επόμενη μέρα, περιμένοντας την απάντηση του Ερασιτέχνη ή τη διαπραγμάτευση, θα μπορούσα να πούμε και άλλα πράγματα. Μου ερώτησαν την γνώμη μου, πόσο μάλιστα έχουν θα, η άλλη ομάδα, τους είπα, επειδή το έχω συζητήσει αυτό με τον κύριο Κατσαβάκη και με άλλους του ποδοσφαίρου, μου είπαν ότι δεν συμφέρει να έχει δεύτερη ομάδα, διότι η δεύτερη ομάδα θα μπαίνει μέσα. Τώρα, αν μου έλεγαν, όχι, θέλουμε να την έχουμε και να ονομάζεται Πανσεραϊκός Νέοι ή Πανσεραϊκός Νιού, δεν θα υπήρχε αντίρρηση, γιατί όταν γίνεται μια πρόταση, υπάρχει αντιπρόταση, γίνεται συζήτηση, διαπραγματεύσεις, όπως έγινε και πριν 50 χρόνια που εγώ ήμουν μικρός και από ό,τι ακούσαμε, έγιναν διαπραγματεύσεις και έρχεται το αίσιο αποτέλεσμα, το οποίο έφερε και άμεσες νίκες για τον Πανσεραϊκό. Την άλλη μέρα, εν πάση περιπτώσει, έμαθα ότι δόθηκε η ομάδα στην διοικούσα. Για την μεθεπόμενη το πρωί με πήρε ο κ. Κατσιμιχαλίδης και με ενημέρωσε για την απόφαση του. Κύριε Μακλά, νωρίτερα είπατε ότι προς το παρόν απορρίφθηκε η πρόταση. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι και να υπάρξει ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης? Εγώ πάντα πιστεύω, γιατί πάντα αυτό που λέω το πιστεύω. Σας είπα, δεν μπορούν δύο ομάδες. Υπάρχει κίνδυνος να μιλάμε, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Υπάρχει κίνδυνος να διαλυθούν και δύο ομάδες. Είναι αναγκαίο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μία ομάδα. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ορίστε. Κύριε Μέγκλα, θέλω να σας ρωτήσω, μέσα από τη στάση αυτή, μέσα από τις συζητήσεις που έγινε και τις επαφές, διακρίνεται μια αιμονή εδώ της δίθεν αστικής κοινωνίας εδώ το Σερό να κρατήσει τον Πασαραϊκό στο τέλμα, στον πάτο. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους μας είπατε ότι συνεργαστήκατε έχουν αιμονές και θέλουν σόι και καλά, μόνο και μόνο να είναι, ας πούμε, μέλη της δίκης του Πασαραϊκού, και ο Πασαραϊκός σας πηγαίνει στα τάρταρα, ας πούμε. Εγώ σέβομαι τις αντίθετες γνώμες, όποιον και να είναι αυτές, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το να υπάρχουν 10 αντίθετες γνώμες και να υπάρχουν 190.000 φίλοι ή συμπολίτες μας του νομού Σερών, οι οποίοι να έχουν αντίθετη άποψη, οι οποίοι να θέλουν το καλό του Πασαραϊκού. Και σε αυτό φέρουμε ευθύνη όλοι. Μπορεί οι 10 που μιλάνε, δεν μπορεί οι 10 που μιλάνε να είναι πάνω από τους 200.000 που δεν μιλάνε, ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Κύριε Μέγκλα, έχω μία ερώτηση με δύο σκέλη. Το πρώτο, αυτοί που δεν θέλουν τη συγχώνευση, σεβαστή η γνώμη τους. Δεν μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα στα γραφεία να ψηφίσουν οι οργανωμένοι, μια ανοργάνωση κτλ. Και το αποτέλεσμα να είναι σεβαστό. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη, χωρίς χρήματα, βγαίνει μια επιτροπή εφορευτική και το αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Και δεύτερο, αυτοί που δεν θέλουν τη συγχώνευση, δεν βλέπουν ότι εκεί όπου έγινε η συγχώνευση, Κασιόπη Κέρκυρα, π.χ. Χαλκιδόνα Ατρόμητος και πολλά άλλα τα αποτελέσματα, εκτός θα θέλουμε να μένουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και εκείνου χώρους μας. Προσυμφωρείτε, περιμένω απάντηση. Σας είπα, 26 χρόνια εξάντε, τι κάναμε εμείς τα τελευταία.